Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας αποχαιρετά με μεγάλο σεβασμό και περηφάνεια το σύντροφο Διαμαντή Μαυροδόγλου, ο οποίος αφιέρωσε τα πολλά γεμάτα με αγώνες χρόνια του μέσα από τις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη μεγάλη υπόθεση της απελευθέρωσης του ανθρώπου από την εκμετάλλευση για ένα κόσμο ανθρώπινο χωρίς φτώχεια και πολέμους, τη σοσιαλιστική κομμουνιστική κοινωνία. Αφιέρωσε όλη του τη ζωή και την ανεξάντλητη δύναμή του στα βαθιά γεράματα για τα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού. Οργανώθηκε στο ΚΚΕ στις αρχές του 1944. Συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής και 80 χρόνια μέλος του ΚΚΕ και έγινε μέρος της μεγάλης ιστορίας του κόμματός μας, της πολυκύματης δράσης του, του εργατικού λαϊκού κινήματος της πατρίδας μας. Υπηρέτησε το κόμμα και το κίνημα από πολλές σημαντικές θέσεις, πάντα με σεμνότητα και ανιδιοτέλεια. Τα μόνα παράσημά του, τα δύο διαμπερή τραύματα από μάχες στο κορμί του. Αποχαιρετούμε ένα σύντροφο της ηρωικής δρακογενιάς, τον αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, τον νεολαίο της ΕΠΟΝ, τον αντάρτη του ΕΛΑΣ, τον ανυποχώρητο κομμουνιστή στις φυλακές και στους τόπους εξορίας, τον πρωτοπόρο εργάτη συνδικαλιστή, τον επιχρόνια πρόεδρο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και μετέπειτα της Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων του ΙΚΑ, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας. Ο σύντροφος Διαμαντής Μαυροδόγλου γεννήθηκε το 1924, εδώ στο Ελληνικό, από φτωχούς γονείς βιοπαλαιστές και ο ίδιος από μικρή ηλικία στη βιοπάλη. Το 1943 θα καταφύγει μαζί με τη μητέρα του στην Ηλιούπολη, γιατί οι Γερμανοί βομβάρδιζαν τη συνοικία που έμενε. Γνωρίζεται εκεί με αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και οργανώνεται στην ΕΠΟΝ και αργότερα στον ΕΛΑΣ. Πήρε μέρος σε πολλές μάχες των Ανατολικών συνοικιών. Πολέμησε ηρωικά μαζί με το λαό της Αδούλο της Αθήνας το Δεκέμβρη του 1944. Ακολούθησε την υποχώρηση του ΕΛΑΣ στα βουνά. Μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας, ξαναήρθε εδώ στην Ηλιούπολη, όπου μαζί με άλλους συντρόφους πάλεψαν για την ανασυγκρότηση του κόμματος και την υπεράσπιση του λαού μας. Ανασυγκρότησαν την ΚΟΒ Ηλιούπολης και εκλέχτηκε μέλος του γραφείου της. Τον Ιούνιο του 1945, ομάδα χιτών επιτίθεται το βράδυ στο σπίτι του. Τον παίρνουν στο βουνό, τον βασανίζουν, με αποτέλεσμα να μείνει αρκετές μέρες στο νοσοκομείο. Και πάλι βγαίνει από το νοσοκομείο και συνεχίζει τη δράση ανυποχώρητα. Στις αρχές του 1946 δουλεύει στην 6η Αχτίδα και εκλέγεται αντιπρόσωπος στην Αχτιδική Συνδιάσκεψη για το 7ο Συνέδριο του Κόμματος. Την περίοδο αυτή είχαν συγκροτηθεί και οι ομάδες αυτοάμυνας και ήταν ο υπεύθυνος της συνοικίας. Το καλοκαίρι του 1946 πιάνει δουλειά σε εργοστάσιο Βρυσοδεψίας. Τον Οκτώβριο του 1946 πιάνεται ξανά από χωροφύλακες και χήτες που πολιορκούν το σπίτι, τον χτυπούν μπροστά στη μητέρα του και ενώ προσπαθεί να τους ξεφύγει, τον τραυματίζουν στο πόδι. Μετά το νοσοκομείο που έμεινε ένα μήνα, φυλακίζεται στις φυλακές Χατζικώστα, το βάζουν στην απομόνωση και προχωρά σε 8 μέρες απεργίας πείνας. Δικάζεται 6 χρόνια για παράνομη κατοχή όπλων, το ίδιο και η μητέρα του, σε 2,5 χρόνια και δίμευση της περιουσίας τους. Αποφυλακίζεται το 1950 και ξανά συνδέεται με το κόμμα. Το 1952 πιάνει ξανά δουλειά, γράφεται στο σωματείο και εκλέγεται γραμματείας και υπεύθυνος στο χώρο του δέρματος στο συνδικαλιστικό τμήμα της ΕΔΑ. Το 1962 απολύεται εξαιτίας της συνδικαλιστικής του δράσης. Δεν βρίσκει δουλειά λόγω της πολιτικής και συνδικαλιστικής του δράσης με αποτέλεσμα να γίνει οικοδόμος μοσαϊκός, όπως μας γράφει ο ίδιος. Για τη συνδικαλιστική μου δράση απολύθηκα, οι εργοδότες του κλάδου με έγραψαν στο μαύρο πίνακα και το 1962 υποχρεώθηκα να γίνω οικοδόμος. Εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Μοσαϊκών, ενώ είναι μέλος στο γραφείο του τομέα οικοδόμων της ΕΔΑ.
Στις δημοτικές εκλογές πριν τη δικτατορία εκλέχτηκε σύμβουλος στην κοινότητα του Ελληνικού. Το 1965, με απόφαση του κόμματός μας, δημιουργούνται οι πρώτες παράνομες κομματικές ομάδες και είναι ανάμεσα στους πρώτους που συγκροτούν την κομματική ομάδα των οικοδόμων. Με την επιβολή της δικτακτορίας πιάνεται από την πρώτη μέρα. Από τη Φιλαδέλφεια στα Γιούρα, όπου έκανε πάνω από 2 χρόνια και μαζί με άλλους 1.200 αγωνιστές εξορίζεται στο λακί της Λέρου. Με τη διάσπαση του κόμματος το 1968, χωρίς ταλαντεύσεις, τάσεται με τις αποφάσεις της 12ης Ολομέλειας. Απολύθηκε από την εξορία τον Αύγουστο του 1970 και αμέσως συνδέθηκε με το κόμμα και ανέλαβε δράση ενάντια στη Χούντα. Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου, πριν ακριβώς 50 χρόνια από σήμερα, τον βρίσκει στην καθοδηγητική τριάδα της παράνομης οργάνωσης των οικοδόμων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, όπου αποφάσισαν την κινητοποίηση των οικοδόμων στους δρόμους της Αθήνας και στο ίδιο το Πολυτεχνείο. Μετά τη μεταπολίτευση, κομματικά και συνδικαλιστικά χρεώθηκε στον κλάδο των οικοδόμων. Συνέβαλε στην ανασυγκρότηση των διαλυμένων από τη Χούντα σωματείων, στην αλλαγή των συσχετισμών και το πέρασμα της διοίκησης της Ομοσπονδίας Οικοδόμων στα χέρια των ταξικών δυνάμεων το 1977, εκδιώχνοντας τους μακρίδες και τους ανθρώπους της Χούντας, τους Λικιαρδόπουλους, που συνέχιζαν να κάθονται στο σβέρκο των εργαζόμενων και χρόνια μετά την κατάρρευση της Χούντας. Εκλέγονταν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων μέχρι το 1985. Το Νοέμβριο του 1977 εκλέχτηκε βουλευτής του κόμματος και εκλέγονταν μέχρι το 1989. Οι παλιότερες γενιές οικοδόμων και εργαζόμενων συνολικά κρατούν ζωντανή και ακόμα και σήμερα μεταφέρουν από στόμα σε στόμα την εικόνα του συντρόφου Διαμαντή, του κομμουνιστή βουλευτή και συνδικαλιστή, του δικού του Στάκη, από τα χαράματα στις πιάτσες των οικοδόμων, στα γιαπιά, στα εργοστάσια, στις διαδηλώσεις, στις κινητοποιήσεις, στις απεργίες, δίπλα σε κάθε λαϊκό πρόβλημα, σε κάθε εργαζόμενο, με τη χαρακτηριστική μαχητική φωνή του, την αυτοπεποίθηση που μετέδιδε. Το παράδειγμά του δίκαια αποτελεί πηγή έμπνευσης και διδαχή. Στο 10ο συνέδριο του κόμματός μας το 1978 εκλέχτηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και επανεκλέχτηκε στο 11ο συνέδριο το 1982, στο 12ο συνέδριο το 1987 και μετά ξανά στο 15ο συνέδριο το 1996. Από το 1992, μετά τη συνταξιοδότησή του, εκλεγόταν πρόεδρος στη Διοίκηση Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ για πολλά χρόνια, πάντα παρών στους αγώνες τους. Στο σύντομο, σεμνό βιογραφικό του, που άφησε για την εκδήλωση τιμής που του έκαναν τα σωματεία, κλείνει με τα εξής λόγια. «Δεν ξέρω αν έδωσα όσα έπρεπε και μπορούσα για την εργατική τάξη από την οποία προέρχομαι. Πάντα μπορούμε να δίνουμε περισσότερα και ποτέ δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε και επειδή ο ταξικός αγώνας δεν δίνει σύνταξη, υπόσχομαι όσο αντέχουν οι δυνάμεις μου να βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή». Και στο βιογραφικό του, από το αρχείο του κόμματός μας γράφει: «Πάντα μπορούμε να δίνουμε περισσότερα, γι' αυτό ας με κρίνει το κόμμα μου, το ΚΚΕ». Πράγματι, ο σύντροφος Διαμαντής Μαυροδόγλου αφήνει πίσω του μια πλούσια αγωνιστική κληρονομιά και παίρνει επάξια τη θέση του δίπλα στους αλήγιστους της ταξικής πάλης. Σύντροφε Τάκη, θα σε θυμόμαστε και θα σε τιμούμε. Εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλληπιτήρια στα παιδιά του, του συντρόφου Ζαφύρη και Δώρα και στα αγαπημένα του εγγόνια, στο Σταύρο, τη Βαλεντίνη και Διαμαντή.